στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα κάνω πρόλογο να πω ότι η Αναστάτωση είναι έξυλη και αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η πρώτη και η δικαιολογημένη απολύτως. Το πρώτο που πρόκειται να ρωτήσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αν τώρα τελειώνω την εκπομπή και πάω να περάσω τη γέφυρα, είναι ασφαλής? Έχουμε βγάλει ήδη μια απόφαση τώρα, πριν από λίγο τη στείλαμε στην Τροχέα, κατόπιν της συνεργασίας που έχει γίνει με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο και το Πανέτσο, τον καθηγητή, τον διευθυντή της Εγνατίας, και κατόπιν των εισηγήσεων των ειδικών αυτών, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας εισηγήθηκε την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από την υψηλή γέφυρα των Σερβίων. Οπότε η υπόλοιπη διέλευση της γέφυρας είναι ασφαλής για τους ταξιδιώτες και για τους ενδιαφερόμενους να διέλθουν τη γέφυρα. Βέβαια, κύριε Κασαπίδη, είναι πιο απλά. Με το γιοταχή μας αύριο με τη Ρίτα, άμα πάμε το αυτοκίνητο στη γέφυρα, περάσουμε τη γέφυρα, πάμε στα Σέρβια, είμαστε ασφαλείς? Με το γιοταχή. Είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ασφαλείς. Αυτή είναι η υπόδειξη των ειδικών, επιστημόνων, μηχανικών, που είπαν ότι δεν συντρέχει λόγος να κλείσουμε εντελώς τη γέφυρα των Σερβίων. Λεωφορεία περνάνε, γιατί, κύριε Κασαπίδη, γιατί με τους 3,5 τόνους, συγγνώμη, εγώ δεν το έχω. Αυτά είναι λεπτομέρειες που θα τις καθορίσει η Τροχέα. Γνωρίζουν ποια φορτηγά οχήματα είναι άνω των 3,5 τόνων. Από ό,τι ενημερώνομαι και εγώ, τα λεωφορεία τα μεγάλα είναι πιο βαριά από 3,5 τόνους, οπότε δεν θα περνάνε τα λεωφορεία. Υπάρχουν όμως μικρότερα λεωφοριάκια, τα οποία είναι κάτω των 3,5 τόνων και μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τις μεταφορικές. Και μιλάμε για μια χρονική διάρκεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Από πότε όμως ξεκινάει η απαγόρευση, κύριε Κασαπίδη? Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Α, δηλαδή ήδη σε πριν λίγο. Πριν από μισή ώρα έχει φύγει η απόφαση, η εισήγηση μάλλον, εισήγηση από το γραφείο μου προς την Τροχέα Κοζάνης, την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης. Και είμαστε σε συνεννόηση από χθες ήδη ότι έχει δρομολογηθεί αυτή η απόφαση, είναι μια συναπόφαση αν θέλετε, ναι, με την υπηρεσία μας, με τους συμβούλους της Εγνατίας και του Αριστοτελείου και με την Τροχέα, η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει κιόλας αυτή την από εισήγηση. Πότε αυτό από λέω, αυτή δηλαδή, τη στιγμή. Δηλαδή από αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από τις 5 το απόγευμα, ας πούμε, δεν θα περάσουν ούτε ξανά. Τώρα. Παράδειγμα λέω τώρα. Τι ώρα είναι. Όχι. Είναι 4 και 5. Δεν περνάνε. Υπάρχει Τροχέος εκεί, εκπρόσωπος Τροχέας που κόβει την κίνηση, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κύριε Κασαπίδη, με τα λεωφορεία λίγο. Επειδή Δευτέρα που έχουν μετακινήσει μαθητών, οι μαθητές της εκεί περιοχής πώς θα μετακινηθούν, μεταξύ πλέον? Έχει γίνει μία διερεύνηση από την Τροχέα, ναι, πιο επισταμένη, χθες και σήμερα, για να βρεθούν οι διαδρομές αυτές που πρέπει να ακολουθούν όσοι μετακινούνται από και προς τα Σέρβια, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν βέβαια με μια μεγαλύτερη διαδρομή των πραγμάτων. Μέσω της γέφυρας του Ρημνίου είναι η μοναδική διαδρομή που είναι διαθέσιμη, για να μπορεί κάποιος από τα Σέρβια να μετακινηθεί στην άλλη πλευρά και το αντίστροφο. Δηλαδή οι μαθητές θα πηγαίνουν τη Δευτέρα μέσω Ρημνίου? Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Μέσω Ρημνίου, με λεωφορείο. Ναι. Κύριε Κασαπίδη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όσο ισχύει αυτή η απαγόρευση, τα φανάρια ισχύουν? Είναι διπλής κατεύθυνσης η γέφυρα? Δηλαδή δεν έχω εικόνα από χθες. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το ένα μέρος της γέφυρας, η διέλευση γίνεται μόνο από τη μία κατεύθυνση? Πώς γίνεται? Ήταν ούτως άλλως, είχε μονοδρομηθεί η διέλευση στη γέφυρα, έτσι γινόταν εκ περιτροπής, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Ναι, εξακολουθεί αυτό. Τώρα, στο σημείο που γίνονται οι εργασίες, έχει στηθεί μια εξέδρα και ακριβώς πάνω από το σημείο που είναι και το πιο ευαίσθητο σημείο της γέφυρας, ο έκτος σπόνδυλος όπως λέγεται, εκεί έχει κλείσει εντελώς η λωρίδα από τα Σέρβια προς την Κοζάνη για να μετακινούνται τα οχήματα, τα επιβατικά κάτω των 3,5 τόνων πλέον, να μετακινούνται από την αριστερή πλευρά προς την Κοζάνη. Λοιπόν, θέλουμε τώρα, ναι, σας δεν παρακαλώ. Υπάρχει αποκλεισμός της γέφυρας, έτσι, το ξανατονίζω αυτό. Θα υπάρχει η διέλευση των μικρών οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων και μάλιστα υπάρχει και μία συνεννόηση με την Τροχέα να μην επιτρέψουμε και τα φορτία, τα μεγάλα
από την Θεσσαλία προς την Δυτική Μακεδονία. Αυτά θα πρέπει να οδηγηθούν μέσω της Βέρειας, μέσω της Εγνατίας, να έρχονται στην Κοζάνη. Δηλαδή θα υπάρχει να μπλόκο της αστυνομίας στην Ελασσόνα, παράδειγμα ή πιο πριν, για τα βαρέα. Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε να μειώσουμε το φορτίο που θα δέχεται η γέφυρά μας μέχρι να επισκευαστεί με την επιπλέον θωράκιση που έχει αποφασιστεί από τους μηχανικούς που έχουν επιληφθεί. Αυτό το πρακτικό. Έρχονται λεωφορεία από τα Γρεβενά, από την Εγνατία. Και λεωφορεία και βαρέα οχήματα. Θα περάσουν τη γέφυρα ή για αυτά, επειδή θα είναι εκτός νομού? Όχι, όχι, όχι. Τη γέφυρα δεν την περνάει κανένα βαρύ όχημα, είπαμε. Μάλιστα. Άνω των 3,5 τόνων δεν περνάει τίποτα. Άρα το μπλόκο εννοώ. Θα υπάρχει μπλόκο μόνο από τη μεριά της Θεσσαλίας ή και από τη μεριά των Γρεβενών? Ναι, 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 ναι. Ήδη χθες ήταν και ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Γιόγκαρης, και ο κύριος Τσιότσιας, και αυτοί θα αναλάβουν να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ήπειρο, άρα όπου και από Ήπειρο. Όσοι είχαν δρομολόγια από Ήπειρο, και από είχαν μέσα στη διαδρομή του στη γέφυρα των Σερβίων, αυτά θέλουμε να τα αποκλείσουμε, ώστε να επιτρέψουμε την εσωτερική μετακίνηση στην περιφέρειά μας μέσω της γέφυρας του Ρημνίου. Το ξανατονίζω, δεν υπάρχει διαδρομή. Και ένα βαρέο όχημα από την περιοχή τώρα, από την Κοζάνη. Από πού θα πάει τώρα, πρέπει να πάει από τη Βέρεια? Μέσω της γέφυρας του Ρημνίου. Αντέχει, ναι, άλλο λέω. Η γέφυρα του Ρημνίου είναι σε τέτοια κατάσταση, ρωτούν ήδη τηλεθεατές. Ναι, η γέφυρα του Ρημνίου είναι ασφαλής. Αυτό. Η γέφυρα του Ρημνίου έχει δεχτεί τις εργασίες συντήρησης, μάλιστα ήταν από τα πρώτα έργα της θητείας μας, καθώς είχαμε βάλει μπροστά γενικότερα τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών, των οδικών υποδομών, και ήταν μια πολύ, πολύ σοφή κίνηση αυτή που είχαμε κάνει στην αρχή. Και ευτυχώς ασχοληθήκαμε από την πρώτη στιγμή και επισταμμένα με τη γέφυρα των Σερβίων. Το ξανατονίζω, παρόλο που τότε θυμάστε ότι κάποιοι λέγανε ότι υπερβάλλω. Και μέχρι πρόσφατα θα έλεγαν, θα τα πούμε αυτά. Αλλά η γέφυρα του Ρημνίου είναι ασφαλής, αυτό να κρατήσουμε. Είναι ασφαλής για τα βάρη που σας λέω. Κατόπιν των υποδείξεων των μηχανικών. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη γέφυρά μας. Αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Και τώρα αυτό το πρόβλημα έχει αποκαλυφθεί στα μάτια μας και αιτιολογεί αυτήν την κατάσταση στην οποία την περιγράφουν οι μηχανικοί. Κύριε Κασαπίδη, πριν πάμε λίγο εδώ. Για να ξέρει και ο κόσμος, για να μην υπάρχουν υποθέσεις και ο καθένας μπορεί με το μυαλό του να φαντάζεται πράγματα. Η γέφυρα αυτή είναι μια πολύ σπουδαία γέφυρα και κατασκευάστηκε το 1974, έτσι, για να εξυπηρετήσει βάρη μέχρι και 350 τόνους. Οι προδιαγραφές της γέφυρας αυτής, δηλαδή, είναι να αντέχει επιπλέον του βάρους του σώματός της άλλους 350 τόνους. Στο συγκεκριμένο σημείο, λοιπόν, που μιλάμε, ακουμπάει ένα κατάστρωμα το οποίο ζυγίζει 500 τόνους. Πάνω στον πρόβολο, λοιπόν, εκεί που έχει αυτή τη ζημιά, αυτή τη ρογμή, όπως έχετε δει και σε φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, αυτή η σοβαρή ρογμή, αυτή η σοβαρή ζημιά της γέφυράς μας, δέχεται την πίεση του βάρους του σώματος του καταστρώματος, το οποίο μοιράζεται μεταξύ εκείνου του προβόλου και του άλλου σημείου που εδράζεται προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, οι 500 τόνοι μοιράζονται δια 2 στους 250. 250 συν 350 τόνοι, πάμε στους 600 τόνους, αντέχει αυτή η γέφυρα στις προδιαγραφές της κατασκευής της. Αυτές οι προδιαγραφές, λοιπόν, για την καινούργια γέφυρα πλέον έχουν αλλάξει σύμφωνα με τους ειδικούς, το ξανατονίζω, τους μηχανικούς που μας υποστηρίζουν την υπηρεσία μας στις αποφάσεις της. Έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι προδιαγραφές, γιατί ο πλεισμός της γέφυρας έχει οξυνθεί σε ένα σημείο, αυτό που είναι ορατό και έχει φανεί με την οπτική επιθεώρηση. Και κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνανε τις προηγούμενες μέρες που ξεκίνησαν οι εργασίες για την επισκευή, είχε προβλεφθεί να γίνει και η αποκάλυψη τότε, η εσωτερική αποκάλυψη των οπλισμών ειδικών τενόντων, όπως λέγονται. Οι τένοντες είναι ισχυρά σειρματοπλέγματα μεγάλης αντοχής, για να δουν σε τι κατάσταση είναι, ώστε να ενισχυθεί η γέφυρα σε εκείνο το σημείο με αντίστοιχους εξωτερικούς. Αγκυρώνονταν με ειδική κατασκευή για να μπορέσουν να ασκήσουν μια μεγάλη δύναμη
γύρω στους 100 τόνους δύναμη για να σηκώσουν, να κρατήσουν τη γέφυρα στο ύψος της. Για να καταλάβετε πιο πρακτικά πώς κρατιέται αυτός ο πρόβολος που λέμε. Ο πρόβολος είναι το οριζόντιο τμήμα προέκτασης από την κολόνα που θεμελιώνεται κάτω στον πάτο της λίμνης. Αυτή η οριζόντια προβολή μήκους 30 μέτρων κρατιέται από τους τένοντες. Έχει 8 τένοντες μέσα, σειρματόσχηνα, τα οποία λειτουργούν όπως αν δέσουμε ένα σκηνί σε ένα δέντρο και το τραβήξουμε και το τεντώσουμε, μπορεί κάποιος να περπατήσει πάνω στο σκηνί. Έτσι ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία έχουν αυτές οι γέφυρες με προβολοδόμηση, όπως λέγεται, όπως τα λένε οι ειδικοί μηχανικοί, και έτσι κρατιέται το τμήμα του προβόλου πάνω στο οποίο ακουμπά στα δόντια, στο κάτω μέρος της προέκτασης του προβόλου, έρχεται το άνω μέρος. Τι έδειξε τώρα η. Και ακουμπά και έτσι. Τι έδειξε στη γέφυρα. Εκεί λοιπόν έχουν αποκαλυφθεί δύο τένοντες, οι οποίοι έχουν εξουδωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, άνω του 50%. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναν οι μηχανικοί. Είχαν πει ότι από την κατάσταση, από την επιθεώρηση που είχε γίνει πριν από 8 μήνες περίπου, είχαν εντοπίσει κάποιες οξυδόσεις στην εξωτερική επιφάνεια, κάναν και κάποιες καταστροφικές, όπως λέγεται, καταστροφικά δοκίμια για να δούνε και στο εσωτερικό τι γίνεται. Και είχαν υποθέσει ότι από τους 8 τένοντες, 4 και 4. 4 από την αριστερή πλευρά, καθώς πάμε από Κοζάνη προς τα Σέρβια, και άλλοι 4 από τη δεξιά. Τι είχαν υποθέσει. Είχαν υποθέσει ότι είχε χαθεί έστω και ένας τένοντας. Κύριε Καταπίδη, άνω τελεία, γιατί έχω ρώτηση από μηχανικό. Πώς είναι δυνατόν να ξεκίνησαν εργασίες συντήρησης και να το ανακάλυψαν τώρα, επ' αυτόν που λέτε? Μήπως η μελέτη που πληρώθηκε είναι ανεπαρκής? Με ποια κριτήρια έγινε η ανάθεση και αν έγινε έλεγχος της μελέτης πριν αρχίσουν οι εργασίες? Αυτό είναι και μία προσωπική ερώτηση. Δηλαδή, κάναμε μια μελέτη. Μας πήρε κάποια χρήματα και τα χρήματα δεν τα υπολογίζουμε σε αυτή τη φάση. Και μας πήρε και ένα διάστημα. Τη μελέτη την έκαναν μηχανικοί. Και είπαν είναι ασφαλής η γέφυρα. Και είπαν είναι ασφαλής και ότι εντοπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και ξεκινούν οι εργασίες και οι ίδιοι μηχανικοί διαπιστώνουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό εμένα προσωπικά και ας το πάρω πάνω μου. Μου δημιουργεί μια ανασφάλεια, κύριε Κασαπίδη. Συγγνώμη, και μηχανική μας ρωτούν. Μηχανική. Μήπως η δηλαδή μελέτη δεν ήταν σωστή. Μήπως δεν ήταν μελέτη ολοκληρωμένη. Δεν μπορεί να κάνεις μια μελέτη κάποιους μήνες. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Και ξαφνικά στην εργασία να βρίσκεις κάτι χειρότερο. Δηλαδή, και αν στην δεύτερη εργασία εντοπιστεί και ένα τρίτο πρόβλημα, ξανά μάνα τα ίδια. Θα σας απαντήσω και μάλιστα. Είναι και θέμα το οποίο θα το παρουσιάσουμε και με την συνδρομή των συνεργατών, έτσι, των ειδικών επιστημόνων, για να δώσουν και τεχνικές λεπτομέρειες όσους έχουν τις όποιες απορίες, ακριβώς, να τις καταλάβουν, ναι. Γιατί η σωστή πληροφόρηση και η περιγραφή των αληθινών γεγονότων είναι αυτή που μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει το στίγμα της πραγματικότητας και ο κόσμος να νιώσει αυτή τη σιγουριά που μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για αυτά τα όρια που σας προανέφερα, έτσι. Τώρα, να σας πω λοιπόν στο ερώτημά σας ότι έχουμε αναθέσει τρεις μελέτες. Η μία είναι για καταστροφικούς ελέγχους, η άλλη είναι για οπτικούς ελέγχους και η άλλη είναι για μια τοπογραφική αποτύπωση. Οι έλεγχοι καταστροφικοί γίνανε και πάνω στο κατάστημα της γέφυρας και εκεί όπου μπορούσαν να ληφθούν δείγματα με ένα ειδικό καλαθοφόρο όχημα, το οποίο έβαζε τον άξονα, έβαζε το βραχίωνα κάτω από τη γέφυρα, αλλά δεν έδινε τη δυνατότητα σε ένα συνεργείο να κάνει αυτή τη δουλειά που γίνεται τώρα. Τώρα, μετά την έναρξη των εργασιών της επισκευής και την ανάθεση στον κατασκευαστή που έχει γίνει, έχει στήσει μόνιμη εξέδρα, άμα περάσετε θα το δείτε, και μπορεί κάτω να δουλέψει ένα συνεργείο να κάνει αυτές τις σοβαρές επεμβάσεις που χρειάζονται και με έναν ειδικό εξοπλισμό που σας είπα θα ασκηθούν οι δυνάμεις κοντά στους 100 τόνους. Αυτά δεν μπορεί κανένας να τα κάνει, όχι από καλαθοφόρο όχημα ή από ένα αερομέσα μέσω, ούτε και από οποιαδήποτε έτσι αιωρούμενη κατασκευή η οποία είχε προταθεί αρχικά. Καταλήξαμε σε αυτή τη μόνιμη κατασκευή, στη μόνιμη εγκατάσταση για να μπορέσει να δουλέψει το συνεργείο και με ασφάλεια αλλά και με σιγουριά ως προς επεμβάσεις που κάνει, κάτι το οποίο δεν το είχαμε τη δυνατότητα νωρίτερα, γιατί νωρίτερα όπως σας είπα έγινε ο έλεγχος οπτικός, καταστροφικός εκεί που υπήρχε δυνατότητα να γίνουν τέτοιοι καταστροφικοί έλεγχοι και η τοπογραφική αποτύπωση.
Αυτό που έγινε τώρα και αποκαλύφθηκαν οι τένοντες έγινε γιατί ακριβώς το συνεργείο ξεκίνησε να ξεκαθαρίζει, ας το πούμε, τα σαθρά, τις σαθρές επιφάνειες του τμήματος της γέφυρας για να βρει το υγιές κομμάτι και εκεί πάνε να κάνουν τις τεχνικές τους επεμβάσεις και να βρουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι ο τένοντας και εκεί να αρχίσουν να τρυπάνε το σώμα της γέφυρας για να βάλουν ειδικά βλήτρα λέγονται, βίδες μεγάλες και εκεί να βιδώσουν τον τένοντα τον εξωτερικό, όπως σας είπα, με μια ειδική πλάκα που θα τον αγκύρωναν στο ένα σημείο χαμηλά στο δόντι του προβόλου και το άλλο πάλι όπου θα του. Φαίνεται ότι είναι ελέγχη. Δεν ήταν η κατάσταση τη γέφυρα που μπορούσαν να το κάνουν. Είχε πρόβλημα. Δεν είμαστε και μηχανικοί και δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε εμείς αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα αυτό δεν δηλώνει. Και κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Μήπως. Και συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, κυρία Τσιούρα. Υπόψη ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Οι όποιες εργασίες γινότανε χωρίς να έχουμε τα σχέδια. Να το πούμε και αυτό. Το είπαμε πριν βγείτε στον αέρα και τα σχέδια είχαμε χάσει. Αυτό είναι σημαντικό. Επιτρέψτε μου λίγο. Είχαμε χάσει το σχέδιο. Στην Ιταλία πήγαμε και το βρήκαμε, το θυμάμαι. Μια γέφυρα η οποία είχε να επιθεωρηθεί από το 1995. Έχετε δίκιο. Και όποιες επιθεωρήσεις γίνανε πριν το 1995 δεν υπάρχουν πρακτικά. Δεν έχει τίποτα υπηρεσία στην εταιρεία τη. Εμείς δεν βρήκαμε κάτι να πούμε τι προηγήθηκε και να ξέρουμε. Κατά το 2012 επί κυρίου Δακή δεν είχε γίνει κάποιες εργασίες. Δεν υπάρχει τίποτα στα πρακτικά σας λέω κύριε Πλιάτσο. Ούτε το 12. Μετά το 1995 έγινε επιθεώρηση εξαιτίας του σεισμού. Ναι. Και μετά τα Τέμπη επίσης υπήρχε μια εύλογη ανησυχία για την κατάσταση της γέφυρας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την διεύθυνση πάνω των τεχνικών υπηρεσιών της έδρας, δεν υπάρχουν καν πρακτικά. Επιπλέον δε, από την πρώτη στιγμή που μας είχε απασχολήσει το θέμα, αναζητήσαμε τα σχέδια και μας ενημέρωσε ο διευθυντής και ο αναγνώστης ότι σχέδια δεν υπήρχαν ακόμα και όταν είχε έρθει ο ίδιος ως διευθυντής στην υπηρεσία. Είχαν χαθεί νωρίτερα τα σχέδια της μεγαλύτερης γέφυρας της Ελλάδας, υπόψη. Κύριε Καθαπίδη, το 2012 την κυρίου Δακή δεν είχαν γίνει έργα. Με τη βοήθεια κάποιων συντοπιτών μας εδώ, και τους ευχαριστώ θερμά, βρήκαμε τα σχέδια αυτά στην Ιταλία. Γιατί ακριβώς ο καθηγητής, ο μελετητής, τα είχε αφήσει στο γιο του και αυτός τα δόρισε στα κρατικά αρχεία του κράτους και από εκεί τα πήραμε και τα είχε στα. Αυτό είναι απίστευτη η ιστορία ελληνικής τρέλας. Μετά τον Ιούνιο του 2022, οπότε τότε βλέπανε πού είναι οι τένοντες μέσα, οι 8 τένοντες που σας είπα, που είναι σημαντικό τμήμα της γέφυρας, που είναι αυτό το κομμάτι που κρατά τη γέφυρα οριζόντια. Και εκεί μπόρεσαν να διαβάσουν τα σχέδια μηχανικοί και να πούν. Στο ίχνος του τένοντα που είναι όπως αποτυπώνεται μέσα στο σχέδιο, υπολόγισα που πρέπει να ανοίξουν άλλες τρύπες για να ενισχύσουν. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Μικούλης εξ αρχής είχε εκφράσει φόβους για τους τένοντες. Ο κύριος Μητούλης είχαμε πάει μαζί κάτω και από την οπτική επιθεώρηση αυτά τα στοιχεία που είχε δει, που είχε πει ότι τον ανησυχούν, βέβαια ο ίδιος ξέρει να αναλύσει περισσότερο ότι ήταν αυτό που τον ανησύχησε και είχε πει αυτά που είχε αναφέρει τότε το 2020. Όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων, ο κ. Μητούλης επιβεβαιώνεται ως προς τις φοβίες. Δυστυχώς. Κύριε Κασαπίδη, μήπως, τώρα μηχανικοί δεν είμαστε, είναι συνεργικές ερωτήσεις. Αυτό το ερώτημα που θα κάνει η Ρίτα το ρωτούν πάρα πολύ από χθες, κύριε Κασαπίδη, πρέπει να απαντήσετε. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, στο μυαλό μου, για τα φανάρια ήθελα να ρωτήσω. Δεν είμαστε μηχανικοί, οπότε μπορεί να φαίνονται στους μηχανικούς αφελείς ερωτήσεις. Αλλά πραγματικά εμένα με νοιάζει. Όχι, τίθεται και από μηχανικούς στο Facebook. Μήπως η τοποθέτηση των φαναριών και η μονόπατη διέλευση επιβάρυνε την κατάσταση. Το γράφουν και μηχανικοί. Αυτό για πολλωστή φορά θα το ξαναπούμε. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, συμπολίτες μας, που το αναφέρουν αυτό, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν το εξής απλό πράγμα το οποίο μας εξήγησε ο κ. Πανέτσος, ο κ. Κατάκαλος, ο κ. Αναγνώστου, οι οποίοι και συνηγορούν για την τοποθέτηση του φαναριού και ευτυχώς μπήκαν τα φανάρια. Α. Γιατί, όπως σας είπα, στο σημείο εκείνο, η αντοχή της γέφυρας, οι προδιαγραφές της είναι για 600 τόνους, έτσι. Ναι. Εφόσον έχουμε την απώλεια μιας ισχύως που δίνει στη γέφυρα αυτός ο οπλισμός των τενόντων, δεν μπορεί κανένας να πει με ασφάλεια ότι αντέχει 500-400. Πολύ δε περισσότερο
να πει και κάποιες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την στατικότητα, αν θέλετε, της γέφυρας. Οπότε κρίθηκε σκόπιμο για την ανακούφιση της γέφυρας στο σημείο εκείνο να μειωθεί η πιθανότητα να βρεθούν στο ίδιο σημείο, εφόσον υπήρχε αμφίδρομη κυκλοφορία στη γέφυρα, υπήρχε πιθανότητα να βρεθούν ένα φορτηγό παράλληλα με ένα κόμμα, να βρεθούν δύο φορτηγά από τη μια πλευρά και άλλα δύο από την άλλη ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο σε μια απόσταση των 20 μέτρων ή σας βγάζω και μια πιο εξαιρετική περίπτωση, τρία φορτηγά από τη μια πλευρά στα 50 μέτρα και άλλα τρία από την άλλη. Τρία φορτηγά βαριά με 30 τόνους, 3-3-9, 100 από τη μια και 100 από την άλλη, συν 200 τόνους τη στιγμή που οι προδιαγραφές ήταν για υγιή τη γέφυρα 350 τόνους, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούσε κανένας να το υποστηρίξει μηχανικός. Και γι' αυτό και χθες μάλιστα στην έκτακτη σύσκεψη που έγινε εδώ στο γραφείο μου, ο κύριος Πανέτσος το εξήγησε για πολλωστή φορά στον Δήμαρχο Σερβίων που το έθεσε ως απορία και το εξήγησε ότι αυτό ήταν σωτήρια πρόβλεψη που έγινε τότε για την κατάσταση της γέφυρας. Δεν λόγω για κάτι άλλο χειρότερο, αλλά τουλάχιστον να μην επιδεινώνονταν η κατάσταση της γέφυρας, η οποία αν αφήνονταν στην τύχη της, χωρίς να ληφθούν τα μέτρα όχι μόνο των φαναριών, αυτά που ξεσηκώσαμε από το 2019 κιόλας. Κύριε Κασαπηδί, αν δεν ασχολούμαστε με τη γέφυρα, τα όσα λένε τις υπηρεσίες, ότι ορθώθηκαν τα φανάρια και δεν επιβάρυναν την κατάσταση. Πολύ περισσότερο, να ξέρετε. Ορίστε. Επιμένετε λοιπόν και το ξεκαθαρίζετε με βάση τους ειδικούς ότι δεν επιβάρυναν την κατάσταση της γέφυρας και των τενόντων τα φανάρια, η λειτουργία των φαναριών. Όχι, γιατί απετράπει το γεγονός αυτό που σας είπα, να βρεθούν δύο φορτηγά το ένα πίσω από το άλλο στην μια λωρίδα και άλλα δύο φορτηγά το ένα πίσω από το άλλο στην άλλη λωρίδα, στην ίδια περιοχή, πάνω ακριβώς από το σημείο κύριο. Κύριε Κασαπηδί, πρακτικά ζητήματα. Πολύ επιβαρυντικό για τη γέφυρα. Πρακτικά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, από Δευτέρα τέλος πάντων, θα ξεκινήσουν οι εργασίες οι εστιασμένες στο νέο πρόβλημα. Και πότε θα ολοκληρωθούν? Εμείς ξέραμε ότι, για παράδειγμα, μέχρι το τέλος Απριλίου, στο πρώτο στάδιο, έτσι όπως τη γνωρίζαμε την κατάσταση, θα είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Τώρα προφανώς πάνε πίσω. Όσο θέλουν να πάρουν ως χρόνο, όλους μας δυσχεραίνουν, αλλά τουλάχιστον να γίνει σωστή δουλειά. Υπολογίζετε περίπου πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες? Έχετε εικόνα των εργασιών, η μηχανική σας εννοώ? Χθες, όπως μιλούσαμε με τους συμβούλους της υπηρεσίας και με τα νέα δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ναι. Θα προχωρήσουν περαιτέρω σε καταστροφικό έλεγχο στην πλευρά αυτή της γέφυρας, να δούνε μέχρι πού συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα της οξύδωσης των τενόντων, για να βρουν το υγιές κομμάτι του οπλισμού αυτού και εκεί θα προχωρήσουν σε μεγαλύτερη επέμβαση από αυτή που αρχικά είχε σχεδιαστεί, γιατί χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω η γέφυρά μας με μια νέα μελέτη που ήδη μέσα στο διάστημα αυτό που μιλάμε θα ετοιμαστεί από τους συμβούλους και θα εφαρμοστεί από τον ανάδοχο. Και μάλιστα αυτό που εξέφρασαν και οι μηχανικοί, έτσι, σύμβουλοι που παρακολουθούν την υπόθεση, εξέφρασαν και την ελπίδα να μην είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα αυτό θα από ό,τι μπορεί να υποθέτει περίπτωση ψάχνοντας ευρήματα. Να βρούμε κι άλλα. Ναι, σας λέω τώρα. Εκείνο το σημείο είναι το πιο ευαίσθητο σημείο, όπου έχουμε εξαιτίας έντονων διαβρωτικών φαινομένων από κακή αποστράγγιση. Εκεί δυστυχώς, όπως ελέγχθη από τους μηχανικούς, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της γέφυρας γίνανε κάποιες κατασκευαστικές αστοχίες. Αφήσαν κάποια ξύλα, κάποια φελιζόλ, και αυτά δημιουργήσαν φωλιές που επέτρεπαν το νερό να εισέρχεται στο εσωτερικό της γέφυρας και βρήκε κάποια διέλευση δίωδο το νερό και έφτανε μέχρι τον οπλισμό, τους στένοντες, και έτσι τους οξύδωσε. Με αποτέλεσμα αυτή η οξύδωση να μην φαίνεται εξωτερικά, γιατί είναι μέσα, είναι 15 πόντους μέσα στο μπετό οι στένοντες αυτοί, να μην φαίνεται μέχρι πού συνεχίζεται στο μήκος του προβόλου, και αυτό θα ψάξουν να βρουν πού είναι το υγιές κομμάτι και εκεί θα μπορέσουν να ενισχύσουν αυτό το κομμάτι που είναι αποδυναμωμένο και σαφρό. Δυστυχώς έχουμε και μία αποσάφρωση, και αυτό είναι σημαντικό, όπως λένε οι μηχανικοί.
Μήπως ψάξε. Για να μπορέσουν να ενισχύσουν αυτό το κομμάτι με επιπλέον παρεμβάσεις. Αυτό προφανώς αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά μήπως ψάξε, επειδή ακόμα στο ψάξιμο είμαστε. Και καλά κάνουμε εδώ που φτάσαμε. Μέχρι να βρούμε πού είναι αυτό το υγιές κομμάτι. Εντοπίσουμε κάτι ακόμη χειρότερο ή προφανώς πιο εκτεταμένη τη ζημιά. Και ξαναλλάξουμε τη διάθεσή μας και πούμε ότι δεν είναι ασφαλής η γέφυρα ούτε για τα γεωταχή. Αυτό θα φανεί στην πορεία, κυρία Τσιούρα. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα, ναι. Ούτε μπορεί να το επιβεβαιώσει και κάποιος μηχανικός, γιατί και εγώ απίθανα αυτή την ερώτηση και μου είπαν αυτό θα το δούμε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Και αυτό που λέτε, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο ως μια πιθανότητα και ελπίζω απεύχομαι να επαληθευτεί. Ναι, ωστόσο, αυτό που δυστυχώς συμβαίνει τώρα είναι αυτό που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Αν από το 1995 γινότανε επιθεωρήσεις, όχι κάθε χρόνο, κάθε 5 χρόνια, θα είχαμε τουλάχιστον άλλες 10 επιθεωρήσεις που θα είχαν προηγηθεί και θα είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα πολύ πιο νωρίς. Το πρόβλημα βέβαια δεν ξεκίνησε όπως λένε οι μηχανικοί ούτε το 1995 αλλά πολύ πιο νωρίς. Προφανώς ξεκίνησε αμέσως μετά την κατασκευή της γέφυρας λόγω αυτού του ναστοιχιών, που όμως δεν δικαιολογείται να φτάσει μετά από 50 χρόνια να γίνει η πρώτη σοβαρή επιθεώρηση της γέφυρας με τον τρόπο που κάνουμε τώρα εμείς και ανακαλύπτουμε αυτά τα ευρήματα που θα έπρεπε από την πρώτη δεκαετία κιόλας αν θέλετε, να εντοπιστούν αυτές οι αστοχίες και να είχαν θεραπευτεί ή έστω από τη δεύτερη, έστω μετά το 1995, μετά το σεισμό. Κύριε Κασαπίδη, δεν είναι στην τύχη τη. Εγώ αυτό νιώθω για την αρσβοπορία ότι 3 χρόνια. Και παρόλο που υπάρχει μια αυστηρή κριτική για τις ενέργειες που είχαμε κάνει από το 19 και χαρακτήριζαν ως υπερβολικές τις όποιες ενέργειες είχαν γίνει, ευτυχώς που είχαν γίνει όλα όσο προηγήθηκαν τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Κύριε Κασαπίδη, δεν αργήσατε λίγο προς το χρόνο της εργασιών της αποκατάστασης, της έναρξης? Δεν είχαν σχέδια οι άνθρωποι. Δηλαδή, ήταν το ότι δεν υπήρχαν σχέδια, ποια ήταν? Δηλαδή, σήμερα από χθες πολλοί κόσμος μας λέει: ωραία, δίκαιο έχει ο Κασαπίδης, μπράβο του. Αλλά 3 χρόνια τι έκαναν, αυτό λένε. Υπάρχει μια αλληλουχία ενεργειών, την οποία την είχαμε παρουσιάσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου για να ενημερωθεί ο κόσμος ότι δεν μείναμε ούτε μια στιγμή αδρανείς σε αυτό το θέμα. Θυμάστε, κάποια στιγμή είχα πει ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ και κάποιοι το λέγανε ότι ήταν υπερβολή. Δεν θέλω να πω τώρα τίποτα, αλλά εύχομαι να πάνε όλα καλά και αν όλα πάνε καλά και τακτοποιηθεί το θέμα με τον τρόπο που θα τακτοποιηθεί, τότε θα πούμε κάποια πράγματα στην ώρα τους. Ωστόσο, ο σχεδιασμός για την αποκατάσταση, για τις επισκευές αυτές, παραμένει στον 1,5 μήνα, όπως αρχικά είχαμε πει. Είχαμε πει για ένα μήνα, τώρα σίγουρα θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Και ο στόχος των μηχανικών είναι στον ίδιο χρόνο να μπορέσουν να κάνουν επιπλέον εργασίες ταυτόχρονα. Δεν θα τοποθετηθεί μόνο ένα τένοντας από τη μια και ένα τένοντας από την άλλη, αλλά περισσότεροι τένοντες και θα γίνουν και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις, γιατί όπως σας είπα, είδαν πράγματα τα οποία και ήδη δεν τα πιστεύανε. Προσέξτε, και μιλάμε για ανθρώπους, ο κ. Πανέτσος, παραδείγματος χάρη, έχει χτίσει 600 γέφυρες στην πατρίδα μας. Μηχανικός γεφυροποιός της Εγνατίας. Ο κ. Κατάκαλος, καθηγητής που διδάσκει το μάθημα αυτό. Έχουν τρομερή εμπειρία. Και αυτό που είδανε, το είδανε για πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό είναι Έχουμε, εξακολουθούμε. Τώρα, ξέρετε, επειδή μιλάμε για τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι όμως πριν από 2 μήνες μας έδιναν τη διαβεβαίωση ότι είναι ασφαλή η γέφυρα. Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογημένη μια δυσπιστία προς τους συγκεκριμένους ειδικούς? Να το ξαναπώ, κύριε Πλιάτσο. Οι καταστροφικοί έλεγχοι που είχαν περιγραφεί στην μελέτη αρχικά που είχε ανατεθεί γίνανε στο κατάστρωμα, βρήκανε κάποια βρήματα. Δεν μπορούσαν με το καλαθοφόρο που κάναν την οπτική επιθεώρηση, καταλαβαίνετε, είναι ένα φορτικό που έχει ένα βραχίωνο που κατεβάζει μία φωλιά, ας το πούμε, κάτω από τη γέφυρα και εκεί είναι ένα-δύο άτομα και παρακολουθούν, κάνουν οπτική επιθεώρηση. Αυτό το μηχάνημα που δεν υπήρχε άλλο στην διαθέσιμο για να γίνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δεν μπορούσαν να πάνε να κάνουν καταστροφικούς έλεγχους όπως λέγεται τώρα που μπήκε αυτή η εξέδρα που είναι σταθερή και με μεγάλη ασφάλεια, με απόλυτη ασφάλεια, μπορούν και κάνουν όχι μόνο τους ελέγχους αυτούς τους καταστροφικούς και παίρνουν αυτά τα δείγματα, αλλά κάνουν και τις εργασίες αποκατάστασης. Σας είπα ότι εκεί θα μπει συνεργείο που θα τοποθετήσει αυτή την ενίσχυση με τέτοιο τρόπο που θα χρειαστεί να τεντώσουν τον τένοντα,
ασκώντας δύναμη 100 τόνων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από ένα καλαθοφόρο. Καταλαβαίνετε, για λόγους ασφάλειας των εργαζομένων. Κύριε Κασαπίδη, υπάρχουν κάποια πολλά ερωτήματα. Το ένα είναι για ποιο, τι θα κάνετε με τον κόμβο του τριγωνικού που. Πήρε ο πρόεδρος. Sorry λίγο. Ναι. Γιατί πήρε ο πρόεδρος του τριγωνικού. Ναι. Και λέει ότι ο δρόμος από τριγωνικό προς Θρήμνιο είναι κλεισμένος. Αυτό, με τις κατολισθήσεις. Πώς θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Εδώ τώρα δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Έχουμε προβλέψει στην έκτακτη σύσκεψη, χθες ήταν και ο διευθυντής του κ. Τσιάμης, ο κ. Αναγνώστου, μαζί λοιπόν με τους μηχανικούς της υπηρεσίας, είπαμε να δοθεί μια προσωρινή λύση σε εκείνο το κομμάτι που δεν μας επιτρέπει να δώσουμε το δρόμο στην κυκλοφορία, γιατί έχουμε αυτή την κατολίσθηση, για μια προσωρινή διέλευση όσο θα διαρκούν οι εργασίες στη γέφυρα, να μπορεί να εξυπηρετεί τις μετακινήσεις και των επιβατών, των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών αυτός ο δρόμος. Οπότε και εκεί θα γίνουν επεμβάσεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, καθώς επίσης και στην υπόλοιπη διαδρομή που θα δεχτεί μεγαλύτερα φορτία πλέον από αυτά που συνήθως γίνονται ο παραλίμνος του δρόμου από τα Σέρβια προς το Ρήμνιο και από το Ρήμνιο προς το Βαθύλακο. Και εκεί θα γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες εφόσον χρειαστεί, γιατί όλο αυτό το οδικό δίκτυο το είχαμε συντηρήσει τα προηγούμενα 2 χρόνια, μετά από πολλά χρόνια. Υπάρχει μετά από και ο δρόμος προς το πράγμα, μου λέει. Είχαμε δώσει πάρα πολλά χρήματα να κάνουμε τη συντήρηση και στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά αν χρειαστεί κάτι επιπλέον για να σηκώσει και αυτό το βάρος, θα το κάνουμε. Ο δρόμος προς το φράγμα Πολυφύτου. Αυτός ο δρόμος ανήκει στη ΔΕΗ, δεν μπορούμε να τον κυκλοφορήσουμε. Και γίνεται μόνο για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Αλλά και αυτό θα συζητήσουμε με τη ΔΕΗ, μήπως μπορέσει να διευκολύνει τουλάχιστον. Ωραία. Τους κατοίκους. Τώρα, κύριε Κασαπίδη, η γέφυρα δεν ανοίξει. Αν τους δοθεί δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το δρόμο. Η γέφυρα δεν ανοίξει το Υπουργείο. Υποδομών και μεταφορών. Η γέφυρα, όχι. Η γέφυρα μετά τον Καλλικράτη, όλες οι υποδομές μετά τον Καλλικράτη ανήκουν στην αυτοδιοίκηση. Ναι, γιατί εδώ διαβάζεται το Υπουργείο. Ο τέος υπουργός, ο κ. Καρμαλής, είχε εξαγγείλει τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης γεφυρών στη χώρα. Ναι, αλλά δεν αφορούσε τη δική μας. Για ελέγχο. Πώς δεν αφορούσε, μισό λεπτό, δεν αφορούσε τη δική μας. Ισχύει, βέβαια. Έχουμε προετοιμαστεί ήδη. Έχουμε κάνει το σχετικό σχεδιασμό. Έχουμε καταγράψει τις γέφυρες, τις μικρές, τις μεγάλες, αλλά και τα μεγάλα τεχνικά που πρέπει να επιθεωρηθούν για πρώτη φορά συστηματικά και οργανωμένα μετά την κατασκευή τους. Υπάρχουν γέφυρες που είναι πιο παλιές από τη γέφυρα του Στουβιν, έτσι από το 50, το 60. Αυτές δεν επιθεωρήθηκαν ποτέ οργανωμένα και σωστά τα τελευταία τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Οπότε δημιουργείται, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει να γίνει ένα μητρό υποδομών, είτε γεφυρών είτε φραγμάτων. Ήδη εδώ ως περιφέρεια έχουμε προχωρήσει ενέργειες για τα φράγματα και για τις γέφυρες στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Το ίδιο αναπτύσσουμε και στις άλλες περιφερειακές ενότητες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε τις υποδομές αυτές για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και γενικότερα της ασφάλειας όσων τις χρησιμοποιούν. Λοιπόν, μήπως σκέφτεστε να απευθυνθείτε άμεσα και στην κυβέρνηση για να βοηθήσει και οικονομικά σε αυτή την ιστορία? Σίγουρα θα ενημερωθεί και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαδόπουλος τώρα και ο κ. Καραγιάννης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι ασήμαντη υπόθεση, κ. Πράτσο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση που μας απασχόλησε και τα ευρήματα, όπως σας είπα, είναι πολύ σοβαρά. Και θα ενημερωθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο ενδεχόμενο ότι θα κυλήσουν ομαλά οι εξελίξεις. Αλλά επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο, θέλω να πιστεύω το απίθανο, αλλά υπάρχει σε μια μικρή αναφορά τέλος πάντων, αν είναι χειρότερα τα πράγματα, τότε θα πρέπει να ληφθούν άλλες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ενημερωθεί η κυβέρνηση, γιατί θα ζητήσουμε τα χρήματα για να δημοπρατήσουμε, είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε και τη συντήρηση, τη μελέτη για τη συντήρηση όλης της γέφυρας. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Κασαπίδη, στις 10 Ιανουαρίου έχω δύο ερωτήσεις. Ήδη έχουμε ετοιμάσει τις προδιαγραφές για να δημοπρατήσουμε τη μελέτη για τη συντήρηση της γέφυρας, η πρώτη συντήρηση μετά την κατασκευή της. Η μεγαλύτερη γέφυρα λοιπόν της Ελλάδας πρόκειται να μελετηθεί για τη συντήρησή της για πρώτη φορά μετά από 50 τόσα χρόνια. Ναι, ό,τι σημαίνει αυτό. Κύριε Κασαπίδη, στις 10 Ιανουαρίου, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του West, η κυρία Ζημπηλιάδου, μετά από αυτή την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία και εσείς είχατε μεγάλη ένταση, είπε ότι όλο το θέμα είναι στημένο από τον Γιώργο Κασαπίδη, σας κατηγόρησε για κινδυνολογία και είπε ζορίστηκε ο Περιφερειάρχης γιατί δεν του βγήκε αυτό το πράγμα. Γιατί είχε στήσει ένα αφήγημα
ότι καλά που ήρθε αυτός και έσωσε την περιοχή από μια γέφυρα που γκρεμιζόταν. Σε εκείνο το περιφερειακό, για να απαντήσετε συνολικά, είχαν ακουστεί. Εγώ αισθάνθηκα τώρα, κατόπιν εορτής, ότι είχατε υποστεί ένα bullying από τις πλευρές της αντιπολίτευσης. Κάποιες κατηγορίες. Ούτε ο κύριος Καρυπίδης, για παράδειγμα, της Μίζωνος αντιπολίτευσης, είχε πει ότι ορθώς παρούσα περιφερειακό. Ας πάμε στο ένα λίγο, γιατί το άλλο είναι διαφορετικό όμως. Θα καλέσω τους αρχηγούς των παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο να τους δείξω τις φωτογραφίες που έχω από τους στένοντες. Και η μέρημνά μου αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες επισκευής της γέφυρας το συντομότερο δυνατόν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν με απασχολεί τίποτα άλλο. Από την αρχή, άλλωστε, της ηττίας μας ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύτιμο χρόνο που δεν θα έπρεπε, γιατί αν υπήρχε μια τακτική συντήρηση και επιθεώρηση από τα προηγούμενα χρόνια, αν είχαν διαφερθεί και οι καλοί συνάδελφοι που τώρα μας έχουν κριτικήσει τα προηγούμενα χρόνια, είτε στους διοίκηση είτε αντιπολίτευση, να πιέσουν προς την κατεύθυνση αυτή, δεν θα φτάναμε εδώ. Οπότε αυτό που με απασχολεί είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που ήταν κρυμμένα κάτω από το τσιμέντο, δεν θα πω κάτω από το χαλί, αλλά και κανένας δεν είχε ασχοληθεί σοβαρά μέχρι σήμερα, παρόλου που οι αναφορές από την υπηρεσία υπάρχουν από το 2010. Ο κ. Αναγνώστης εμένα μου έφερε από την πρώτη στιγμή την αλληλογραφία που γινόταν και προς το Υπουργείο που ζητούσαν από τότε χρήματα και όλα αυτά. Ο κ. Καρυπίδης όμως εκεί σας είπε σε αυτή τη συνεδρίαση, γι' αυτό διακόψα την κ. Καρυπίδη, ότι τα προβλήματα μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι πολλαπλάσια. Μέσα από την υπερβολή τότε λέγανε ότι ο Καρυπίδης εκφράζεται, ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα και αποφύγαμε, σας λέω, τα χειρότερα. Ευτυχώς μπήκαν τα φανάρια και ευτυχώς τρέξαμε γρήγορα τα 2,5 χρόνια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θα σας δείξω κάποια στιγμή και αυτά τα ευρήματα που υπάρχουν για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πάντως ο κύριος Καρυπίδης, γι' αυτό διακόψα τα απότομα και σε εκείνη τη συνεδρία, είπε κάτι διαφορετικό. Ότι μη βιάζεστε, γιατί τα προβλήματα μπορεί να είναι πολλαπλάσια. Μήπως δικαιώθηκε και ο κύριος Καρυπίδης. Δεν είχε ψηφίσει την ανάθεση των εργασιών για άλλους λόγους. Να μην μας κατηγορήσουν ότι δεν ακολουθούμε τη σωστή διοικητική πράξη που έχουμε τους εγκεκριμένους, τους έγκριτους επιστήμονες. Είναι οι υποδομές ανήκουν σε εμάς, δεν ανήκουν στο Υπουργείο και σε κάθε περίπτωση όπου και αν ανήκανε, εφόσον είχα τέτοια εικόνα και τέτοιες εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες, δεν μπορούσα να κλείσω τα αυτιά και να μείνω αδρανής. Και δήμαρχη της περιοχής πάντως, είχαν πολύ γκρινιάξει για τα φανάρια. Σας είπα και να σας πω και κάτι. Περπατήστε πάνω στη γέφυρα και τώρα. Αυτές τις παραμορφώσεις που βλέπουμε στους πρώτους σπονδύλους, στις πρώτες κολόνες από την Κοζάνη προς τα Σέρβια, αυτές είναι ορατές εδώ και 15-20 χρόνια. Αυτές οι παραμορφώσεις ακόμα και σήμερα δεν έχουν ερμηνευθεί ακόμα και από αυτούς τους ειδικούς επιστήμονες που συζητάμε. Ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έχει αυτή την παραμόρφωση η γέφυρα. Γι' αυτό και έχουμε προχωρήσει αυτές τις εξειδικευμένες μελέτες και αναθέσεις και γίνεται και μια τοπογραφική καταγραφή και παρακολούθηση της γέφυρας με υπερσύγχρονα μέσα και με ακρίβεια χιλιοστού για να δούμε αν υπάρχει σε εξέλιξη κάποιο φαινόμενο που μπορεί να μας προβληματίσει. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα, ειδικοί δηλαδή, μηχανικοί, για ποιο λόγο είναι αυτές οι παραμορφώσεις και τι άλλο πρέπει να περιμένουμε. Κύριε Καρυπίδη, επειδή ανέφερε κάτι η Ρίτα σωστά, είναι και δήμαρχη. Ο κύριος Ελευθερίου είχε πει το φανάρι στην υψηλή γέφυρα δεν έχει λόγο ύπαρξης και αν η γέφυρα κινδύνευε, τώρα κινδυνεύει περισσότερο γιατί βάζουμε βάρος στους ορευμένους. Εξαπαντήθηκε αυτό. Ότι ορθώς μπήκε το φανάρι. Μην επανερχόμαστε. Έχουμε τους καλύτερους μηχανικούς στην Ελλάδα που μας συμβουλεύουν για το θέμα αυτό, συμβουλεύουν τις υπηρεσίες μας. Δεν νομίζω κάποιος να θέλει να ξεπεράσει σε γνώση και εμπειρία τον κύριο Πανέτσο ή τον κύριο Κατάκαλο. Έχετε, για να κλείσουμε με αυτό. Γιατί θα κάνετε και συνέντευξη τύπου και το θέμα είναι δυναμικό. Δηλαδή, προφανώς κάθε μέρα θα εμφανίζεται κάτι νέο και θα μας απασχολεί ασφαλώς. Θα κάνει συνέντευξη τύπου, είπε ο άνθρωπος. Τι είπες? Ναι, δεν το πρόσεξα αυτό. Θα κάνει συνέντευξη τύπου, ναι. Έχετε αυτή τη στιγμή εισήγηση από ειδικό, η οποία προφανώς μειοψήφισε στη σύσκεψη που κάνατε για ολοκληρωτικό αποκλεισμό της γέφυρας και για τα γεωταχή εννοώ. Όχι, όχι, δεν τέθηκε σε ψηφοφορία τίποτα. Προσέξτε. Ναι, λέω, αν τέθηκε στο τραπέζι, σύνθεση, και επειδή το είπε μόνο ένας, είπαμε, επιστημονικών πορισμάτων, δεν έγινε ψηφοφορία.
οι ειδικοί αυτοί, ο κύριος Κατάκαλος, ο κύριος Πανέτσος, ο κύριος Αναγνώστος, ο κύριος Τσιάμης, συσκέφτηκαν και αποφάσισαν αυτά που εισηγούμαστε προς την τροχέα, να απαγορεύσει τη διέλευση των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, επιπλέον των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Άμεσα, δηλαδή, πέρα από τα φτάρια, έχουμε και αυτή τον περιορισμό στις μετακινήσεις. Και καθημερινά το συνεργείο που θα δουλεύει κάτω στη γέφυρα για να εκτελέσει τις εργασίες που σας περιέγραψα, εφόσον φτάσουμε στο σημείο 0, να το πω, που θα δούμε πού είναι πλέον το υγιές κομμάτι της γέφυρας πάνω στο οποίο πρέπει να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις, τότε θα είμαστε στην απόλυτη θέση να πούμε περισσότερα πράγματα. Πάντως, επειδή δηλαδή, συνάδελφος έχει πάρα καλό ρεπορτάζ, να το επεκτείνω κατά τη διάρκεια της κουβέντας, προτάθηκε από κάποιον από τους ειδικούς το κλείσιμο της γέφυρας για ένα μήνα, το ολοκληρωτικό. Έπεσε στο τραπέζι. Όχι, από τουλάχιστον από τους μηχανικούς, τους συμβούλους. Αν θέλετε, μπορεί να ρώτησε κάποιος μήπως θα ήταν καλύτερο να κλείναμε τη γέφυρα εντελώς. Δεν υπάρχει λόγος, είπε ο μηχανικός, να περιορίσουμε την κύριε Κασαπίδη, και κάτι τελευταίο για την ευρύτερη περιοχή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, θα έχει συνέπειες στο Δήμο Σερβιών, το Δήμο Βελβεντού, τα Καμβούνια, τουριστικές κτλ. Σκέφτεστε σε συνεργασία με τους εκεί δημάρχους να εκπονήσετε ένα πλάνο με τους εταιρισμούς που θα κουβαλάνε πράγματα για να δείτε πώς θα στηρίξετε τις περιοχές αυτές, τους επιχειρηματίες που θα πληγούν. Κύριε Πλιάτσο, αποφύγαμε τα χειρότερα. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Ανισχυτικό. Θέλουμε σε ένα μήνα να ολοκληρώσουμε τις εργασίες, 1,5, για να μπορούν μόλις ανοίξουν οι δουλειές με τα προϊόντα και όλα αυτά να μετακινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια μετά τον Απρίλιο. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Ναι, είναι όμως είναι μια πληγή, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης. Θα είχαμε πολύ χειρότερες εξελίξεις. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε Κασαπίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, θα είμαστε προφανώς και μονίμως σε μια επικοινωνία, όπως καταλαβαίνετε. Οτιδήποτε προκύψει, γιατί στις σκέψεις δεν τελειώνουν και το γνωρίζω αυτό. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Η ανησυχία είναι εκδηλή και πάρα πολύ φυσιολογική. Να το κάνουμε λίγο πρακτικό. Η συνέντευξη τύπου θα γίνει Δευτέρα, ξέρουμε πότε, κάτι. Ναι, πότε θα κάνουμε. Ή θα έχουμε κάποια ανακοίνωση σήμερα. Μετά τη Δευτέρα, για να δούμε και τα νεότερα δεδομένα από την νέα προσέγγιση. Θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα, γιατί πρέπει να δημοσιοποιηθεί το κλείσιμο της γέφυρας. Ναι. Σήμερα έχει σταλεί στην τροχιά. Θα έχουμε και ανακοίνωση για να μάθει ο κόσμος, αυτό εννοώ. Θα το διακινήσουμε, ναι, σαν μια ανακοίνωση για να το έχετε κι εσείς και να το προωθήσετε για πληροφόρηση του κόσμου. Πάντως επαναλαμβάνω ότι από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οχήματα άνω των 3,5 τόνων απαγορεύεται να περάσουν από τη γέφυρα. Οι υπόλοιπες γέφυρες μας είναι εντάξει, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω, της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε την ευλογία στον τόπο μας να έχουμε τις μεγαλύτερες γέφυρες στην Ελλάδα. Η γέφυρα των Σερβιών μετά το Ρίο Αντιρίου, η οποία είναι από μόνη της μια ξεχωριστή κατηγορία. Έτσι. Η υψηλή γέφυρα των Σερβίων με 1.350 μέτρα. Η γέφυρα των Βρεβενών, της Εγνατίας, αυτή σε μήκος πλησιάζει τα 1.000 μέτρα. Η γέφυρα του Ρημνίου είναι οι τρεις μεγαλύτερες γέφυρες στην Ελλάδα. Αυτή την υποδομή λοιπόν, σύμφωνα και με την νομοθεσία και όλες τις γέφυρες της Δυτικής Μακεδονίας, ξεκινήσαμε σιγά σιγά να τις επιθεωρούμε και να τις βάζουμε την κάθε μία στην όποια συντήρηση χρειάζεται να κάνουμε, να προχωρούν αυτές τις εργασίες. Οπότε, οι υπόλοιπες γέφυρες μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταγράψει κάτι ανησυχητικό. Έχει συντηρηθεί η γέφυρα του Ρημνίου, όπως σας είπα, το 2020-2021. Τώρα τοποθετούνται και ειδική στήλη για το φωτισμό της γέφυρας αυτής. Ταυτόχρονα, βέβαια, λόγω και της διέλευσης επιπλέον φορτίου από τη γέφυρα αυτή, θα ληφθούν και κάποια μέτρα να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω υποδομές αυτές, λόγω του αυξημένου φορτίου που θα δεχτούν αυτό το μήνα που θα περνάνε από αυτά τα σημεία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κασαπίδη. Να είστε καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.